Τους τελευταίους μήνες έχεις χάσει το κέφι σου για τη μόδα, δεν έχεις πολύ στενές σχέσεις με την οικογένειά σου. Έγινες party animal επειδή χώρισες, δεν ήσουν πάντα. Δεν έχεις κάνει πλαστική, αλλά ίσως να έκανες. Υποθέτω πως βρήκες αγόρι, αλλά μας το κρύβεις. Ξεκινήσαμε από τα βαθιά. Ταν 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 ταν. Καλώς ήρθατε και ακόμα μία φορά πίσω στο κανάλι μου. Κάτι είναι στραβό στο πλάνο. Κόβω το κεφάλι μου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το ψάχνω τόση ώρα. Έλεγα στην αρχή ότι είναι στραβό το κάδρο, μετά έλεγα ότι είναι ο καναπές. Δεν ξέρω τι είναι στραβό, οπότε δεν μπορώ να το ισιώσω. Αυτό όμως που μπορώ να σου πω είναι ότι σήμερα σου έχω έρθει με ένα βίντεο, το οποίο σίγουρα το έχει πάρει κάπου το μάτι σου, γιατί παίζει γενικότερα πολύ στο YouTube. Και αυτό το βίντεο είναι το Assumptions About Me. Είναι δικές σας υποθέσεις για τον χαρακτήρα μου, για την ζωή μου. Και μου αρέσουν αυτά τα βίντεο, γιατί μέσα από αυτά τα βίντεο μαθαίνω καλύτερα τον YouTuber που κάνει το συγκεκριμένο βίντεο. Οπότε νομίζω ότι ερχόμαστε λίγο πιο κοντά. Σας έχω ζητήσει στο Instagram να μου στείλετε τις υποθέσεις σας για μένα και πάμε λοιπόν να τις ανοίξουμε, να τις δούμε, να σας πω τι από αυτά είναι αλήθεια, τι από αυτά είναι ψέματα. Είμαι έτοιμη και πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Έγινες party animal επειδή χώρισες, δεν ήσουν πάντα. Ξεκινήσαμε από τα βαθιά. Λοιπόν, θα σας απαντήσω σε αυτό. Όντως το τελευταίο διάστημα είμαι λίγο πιο party animal. Αλλά αυτό νομίζω ότι συμβαίνει, γιατί είχα 5 χρόνια σχέση. Όταν κάνεις σχέση, θέλεις να περάσεις περισσότερο χρόνο με τον άλλον, τουλάχιστον εγώ έτσι έκανα, περνούσα περισσότερο χρόνο με το αγόρι μου, προτιμούσαμε να πηγαίνουμε για ταινίες, να βλέπουμε σινεμά πάρα πολύ, να τρώμε έξω, γενικότερα δεν παρτάραμε πάρα πολύ μαζί. Αλλά αυτό μας έκανε χαρούμενους, δηλαδή περνούσαμε πιο ωραία απλά στο σπίτι. Και επειδή 5 χρόνια έκανα αυτό, κατά γενική ομολογία, γιατί okay, βγαίναμε κι εμείς, αλλά επειδή γενικότερα είχαμε γίνει λίγο πιο σπιτόγατη, τώρα θέλω να βγαίνω περισσότερο έξω, να παρτάρω λίγο περισσότερο. Δεν είναι ότι είναι θέμα αποθυμένου, ας πούμε, ότι δεν μπόρεσα να το ευχαριστηθώ όσο είχα σχέση. Απλά ήταν διαφορετική η καθημερινότητά μου τότε και διαφορετική τώρα. Τώρα έχω λίγο διαφορετικές επιλογές. Πίστευες ότι δεν θα αντέχεις πάνω από μία εβδομάδα γυμναστικής και θα τα παρατούσες. Λοιπόν, θα το πάρω από λίγο πιο πριν. Η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ότι θα συμμορφωθώ με τη διατροφή. Όλο αυτό το πράγμα που με έχει πιάσει με το να φτιάξω το σώμα μου ξεκίνησε από την διατροφολόγο μου. Είχε επικοινωνήσει μαζί μου η διατροφολόγος και είχα πει ότι θα ξεκινήσω διατροφή, αλλά δεν ψινόμουν καθόλου, δεν είχα καθόλου mood και πίστευα ότι δεν θα τα καταφέρω, πίστευα ότι σε λίγο καιρό κάπως θα τα παρατήσω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο βλέπεις αποτελέσματα, τόσο περισσότερο πορώνεσαι και τόσο θέλεις να γίνεις καλύτερος. Οπότε μετά από τη διατροφή μπήκα και στο mood του να κάνω γυμναστική. Θεωρούσα ότι επειδή δεν είχα όρεξη να πάω στο γυμναστήριο και δεν είχα όρεξη να κουράζομαι, να τρέχω και να... Γενικότερα η ιδέα του να τρέχω στο γυμναστήριο μου φαινόταν κουραστική και μόνο στη σκέψη της. Οπότε σκέφτηκα ότι μια πολύ καλή επιλογή θα ήταν να κάνω personal, γιατί θα είχα την κοπέλα πάνω από το κεφάλι μου και γενικότερα η γυμναστική θα ήταν πιο εξειδικευμένη και ότι με αυτόν τον τρόπο θα ήμουν και εγώ πιο συνεπής στη γυμναστική. Οπότε στη γυμναστική το πίστευα ότι θα τα καταφέρω και ότι δεν θα κάνω μόνο μια εβδομάδα, αλλά ναι, στη διατροφή στην αρχή ήμουνα λίγο, είχα τους ενδιασμούς μου, δεν το πίστευα κι εγώ πάρα πολύ. Μικρή νευρίαζες που δεν είχες άποψη για το στυλ σου επειδή σε έντυναν οι γονείς σου. Έχω να σου πω ότι από πάρα πολύ μικρή, θα βάλω πάρα πολύ λεμόνι, από πάρα πολύ μικρή επέλεγα το τι θα φορέσω και γινόταν και χαμός. Δηλαδή είχα πάρα πολύ γνώμη από μικρή στο πώς αντιθώ, από το πιο μικρό, από τα παπούτσια μου μέχρι τα ρούχα μου. Και επίσης θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σε κάποια τάξη του δημοτικού ήθελα να πάω στο σχολείο με τη στολή της πριγκίπισσας και ήμουνα κάθετη και είχαμε έναν επικό καυγά στο σπίτι. Η επόμενη ερώτηση λέει, γουστάρει τον Αντρέα από τους Αλκατράς. Όχι Αλκατράς, Αλκατράς. Όχι παιδιά, το κανονικό του όνομα είναι Αλκατράς και όχι δεν γουστάρω τον Αντρέα. Ο Αντρέας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, τον οποίο τον ξέρω τον τελευταίο χρόνο, όχι ολόκληρο το χρόνο, τους αρκετούς μήνες σε πάση περιπτώσει. Είναι ένας τέλειος άνθρωπος με άπειρη θετική ενέργεια. Μου είναι πάρα πολύ αγαπητός. Τους αγαπώ τους Αλκατράς. Τους χαίρομαι πάρα πολύ που πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Και γενικά είμαι πολύ proud για αυτούς και τους εύχομαι τα καλύτερα. Θα ήθελες να είσαι μοντέλο φωτογραφίσεων, να έχεις όλο το πακέτο.
Όχι, κοιτάξτε, είχα περάσει τη φάση μικρότερη που ήθελα να ασχοληθώ με το modeling, αλλά όχι να γίνω μοντέλο γενικότερα. Ήθελα απλά να κάνω φωτογραφίσεις προσώπου, για beauty κυρίως, δηλαδή για μακιγιάζ κτλ. Αλλά ευτυχώς δεν συνέχισε αυτή η επιθυμία μου, δεν έγινε πραγματικότητα και δεν ασχολήθηκα γιατί δεν μου αρέσει εν τέλει όλο αυτό. Δεν έχεις κάνει πλαστική, αλλά ίσως να έκανες μικροεπεμβάσεις, π.χ. στα 35. Φυσικά και θα έκανα μικροεπεμβάσεις, αλλά θα έκανα ίσως κάποιο botox για να διατηρήσω το πρόσωπό μου, κάποιο baby botox. Γενικά θα ήθελα να μπω λίγο στη διαδικασία να τα ψάξω όλα αυτά. Δεν θα ήθελα να αλλοιώσω τα χαρακτηριστικά μου σε καμία περίπτωση. Μου αρέσουν έτσι όπως είναι. Δεν κρίνω κάποιον που θα το κάνει. Ο καθένας θα κάνει αυτά που γουστάρει στο σώμα του και θα φτιάχνει τον εαυτό του έτσι ώστε να του αρέσει, να αρέσει στον ίδιο και να είναι ευτυχισμένος αυτός. Ότι δεν σου άρεσε το σώμα σου και τώρα έχεις ενθουσιαστεί με τα αποτελέσματα. Σου αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σώμα μου, ναι, δεν μου άρεσε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα γιατί είχα βάλει κάποια κιλά. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι είχα και εγώ τις ανασφάλειές μου, αλλά προσπαθούσα να τις πολεμάω και προσπαθούσα να αγαπώ το σώμα μου όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά σίγουρα όταν βελτιώνεσαι και όταν γίνεσαι καλύτερος και έτσι όπως θέλεις εσύ, αγαπάς λίγο το σώμα σου περισσότερο και νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οπότε μπορώ να πω ότι μέσα από τη γυμναστική και τη διατροφή έχω καταφέρει να νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Προφανώς και ενθουσιάζομαι κι εγώ όταν βλέπω ότι πηγαίνω καλύτερα, δηλαδή όταν χάνω λίπος στη διατροφολόγο ή όταν βλέπω ότι γραμμώνω λίγο περισσότερο. Ναι, φυσικά με ενθουσιάζει και με πορώνει να συνεχίσω και να γίνω ακόμα καλύτερη. Πιστεύω ότι είσαι αυθεντική και ότι σε ό,τι δείχνεις και ότι δεν το παίζεις κάποια. Δεν μπορώ και να το παίξω, είμαι άνθρωπος που όταν λέω ψέματα φαίνεται. Οπότε ναι, είμαι όσο γίνεται πιο αυθεντική. Φυσικά και δεν θα σας τα δείχνω όλα γιατί δεν σας ενδιαφέρουν και όλα. Πιστεύω ότι είσαι χαρούμενη και γενικά πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Είμαι πάρα πολύ κυκλοθυμικός άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί τη μία στιγμή να είναι πάρα πολύ κεφάτος και την άλλη στιγμή να πέσει στα τάρταρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όταν είμαι με ανθρώπους που αγαπώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όταν καταφέρνω τους στόχους μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όταν είμαι μέσα στο πρόγραμμά μου. Είμαι πάρα πολύ ευδιάθετη όταν είμαι με τους φίλους μου, όταν περνάω όμορφες στιγμές. Πιστεύω πως είσαι πολύ fun girl και κάποιος μπορεί να περάσει πολύ καλά μαζί σου. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, αλλά νομίζω ότι όταν είμαι με τους φίλους μου είμαι αρκετά καραγκιόζης. Γελάμε πάρα πολύ, περνάμε πάρα πολύ ωραία, οπότε νομίζω ότι είμαι fun. Πιστεύω ότι είσαι η πιο όμορφη και πιο fashion κοπέλα που έχω γνωρίσει. Είσαι μοναδική, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Υποθέτω πως βρήκες αγόρι, αλλά μας το κρύβεις. Love you. Και εγώ love you. Αλλά δεν έχω βρει κάποιο αγόρι, δεν είμαι σε σχέση, είμαι ελεύθερη. Έχεις χωρίσει. Ταν. Ένα χρόνο μετά, παιδιά, έχω χωρίσει. Χώρισα πέρυσι, τον Αύγουστο, σας το είχα πει κιόλας. Ναι, είμαι single. Για τη δουλειά σου είσαι full οργανωτική, αλλά στο σπίτι όχι. Αγαπάμε εσείς, φιλιά, πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα το έχει στείλει η μαμά μου από κάποιον άλλον λογαριασμό. Ναι, στη δουλειά μου είμαι οργανωτική, αν και το τελευταίο διάστημα για κάποιο λόγο είμαι λίγο αποσυντονισμένη. Το παραδέχομαι. Αλλά έχω λίγο lack of inspo. Αλλά θα το βρω σίγουρα. Στο σπίτι σίγουρα δεν είμαι οργανωτική. Βέβαια, όταν ζούσα μόνιμο στην Κομωτινή, το σπίτι μου ήταν πάντα συμμαζεμένο και πάντα οργανωμένο. Εδώ που μένω στη Θεσσαλονίκη, επειδή μένω μαζί με τους γονείς μου και με τον αδερφό μου, γενικά μένω στο πατρικό μου, το δωμάτιό μου είναι μια αποθήκη όπου πετάω τα πράγματά μου, πετάω τα ρούχα μου, πετάω τον εξοπλισμό μου και δεν τον οργανώνω. Δεν το οργανώνω σωστά. Δεν θέλω κιόλας, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο υπάρχει μια άρνηση. Το δωμάτιό μου είναι μια αποθήκη. Μην βλέπετε αυτή τη γωνιά τώρα που σας τραβάω, από πίσω γίνεται το χάος. Αλλά ναι, δεν είμαι οργανωτική. Τώρα που θα πάω στο δικό μου σπίτι θα γίνω ξανά. Πιστεύω ότι έχεις θέμα με την καθαριότητα. Πολύ normal πράγματα. Ούτε καν υποχόνδρια, ούτε βρωμιάρα. Μια ενδιάμεση κατάσταση. Πιστεύω ότι γυρνάς στο σπίτι σου και καταραίεις κυριολεκτικά στον καναπέ από τα τόσα πράγματα που έχεις να κάνεις. Όταν έχω πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα μου, γιατί αυτή την περίοδο είμαι λίγο πιο ήρεμα, όταν έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω, ναι, γυρνάω στον καναπέ και καταραίω όπως όλοι οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές δουλειές. Το επόμενο assumption λέει, πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό έχεις σταματήσει να φοράς πολλά ροζ. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν φοράω πολλά ροζ, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Το ροζ το αγαπώ. Είναι ένα χρώμα το οποίο σίγουρα με κάνει χαρούμενη, δηλαδή όταν βλέπω ο ροζ ανοίγει η ψυχή μου. Απλά τελευταία έχει τύχει να με φοράω ροζ.
το πίνω. Πιστεύω ότι είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Ελπίζω να είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, όπως όλοι μας. Προσπαθώ να μην κάνω κακό στους ανθρώπους. Προσπαθώ να δίνω ευκαιρίες, να καταλαβαίνω. Γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ καλό προαίρετος, θεωρώ. Δηλαδή, ακόμη και κάτι κακό να μου κάνει ο άλλος, θα προσπαθήσω να καταλάβω τους λόγους που τον οδήγησαν στο να μου το κάνει. Και ισχύει αυτό, και όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι ισχύει. Προσπαθώ να καταλαβαίνω τον άλλον, δεν τον δικαιολογώ, αλλά προτιμάω να καταλάβω τον άλλον, να τον συγχωρέσω, παρά να κρατήσω μέσα μου θυμό. Οπότε αν αυτό με κάνει καλό άνθρωπο, είμαι καλός άνθρωπος. Το επόμενο assumption λέει είσαι ντροπαλή πολύ. Όλοι το πιστεύουν αυτό. Αν και πάρα πολλοί μου λένε ότι on camera φαίνομαι πάρα πολύ ζωντανή και πάρα πολύ loud και ότι από κοντά είμαι πάρα πολύ συναισθαλμένη. Ισχύει ότι όταν γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, ειδικά όταν είναι κάποιος άνθρωπος από το χώρο της δουλειάς μου, δεν είμαι τόσο loud, είμαι λίγο πιο συναισθαλμένη. Και αυτό γιατί πρώτον, δεν θέλω να δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις ο άλλος με το που θα με γνωρίσει, αλλά και δεύτερον, γιατί δεν νιώθω τόσο άνετα μαζί του. Από τη στιγμή που θα νιώσω άνετα με κάποιον, ακόμα και αν είναι άνθρωπος από το χώρο της δουλειάς μου, βγαίνει ο πραγματικός εαυτός στο πραγματικό καρναβάλι. Πιστεύω ότι είσαι τσαπατσούλα. Όπως είπα και πριν, είμαι τσαπατσούλα στο δωμάτιό μου. Κατά τα άλλα, είμαι τελειομανής. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ καλό, γιατί πιέζω πάρα πολύ τον εαυτό μου για να τα κάνω όλα τα πράγματα τέλεια. Δεν μ' αρέσει να κάνω προχειροδουλειές γενικότερα. Θέλω όλα όσα κάνω να τα κάνω τέλεια. Σου αρέσει το τσάι μάγκο? Και αυτή την ερώτηση την έχει στείλει ο Μανώλης, ο Dreamblit, ο οποίος έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος όταν μου έστειλε το assumption με περίμενε στα Μικέλη, γιατί θα πηγαίναμε να πιούμε τσάι και να πούμε τα νέα μας. Αλλά φεύγει σήμερα. Ελπίζω να ξανάρθεις. Είσαι πριγκίπισσα Σίση? Yes, I am. Αποκαλύφθηκα. Το επόμενο λέει, είσαι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και γλυκαίνεις όλη την παρέα. Σε αυτά τα assumptions εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Ελπίζω να μπορεί να απαντήσει η παρέα μου και να είναι θετική η απάντησή τους. Δεν έχεις πολύ στενές σχέσεις με την οικογένειά σου? Καμία σχέση, είμαστε πολύ αγαπημένη οικογένεια. Μένω στο ίδιο σπίτι με τους γονείς μου προς το παρόν, γιατί από Σεπτέμβριο θα φύγω. Οπότε μια χαρά στενές σχέσεις, είμαστε δεμένη οικογένεια. Πιστεύω ότι με τόση προσπάθεια θα σου άξιζαν περισσότεροι followers. Προσπαθώ. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι έχω απογοητευτεί λίγο τελευταία από τα socials. Δίνω πολλά και παίρνω λίγα το τελευταίο διάστημα, αλλά πιστεύω ότι όλα θα φτιάξουν. Και νομίζω ότι όσο προσπαθείς, θα τα καταφέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις χαμένος. Πιστεύω ότι είσαι αρκετά ενθουσιώδες άτομο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιώδες άτομο. Είμαι άνθρωπος ο οποίος λατρεύει τον αυθορμητισμό, λατρεύει τις εκπλήξεις, ενθουσιάζομαι με μικρά πραγματάκια. Είναι πολύ εύκολο να με ενθουσιάσεις, αρκεί να με εκπλήξεις. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιώδες άτομο και θέλω να με ενθουσιάζουν οι άνθρωποι που έχω δίπλα μου. Από κάθε άποψη θέλω να με ενθουσιάζουν και να με εκπλήσουν και να μην με κάνουν ποτέ να βαριέμαι. Είτε αυτοί είναι φίλοι μου, είτε αυτοί είναι σχέσεις ή κάτι ερωτικό, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω ότι είσαι τρελή με την καλή έννοια. Ναι, μπορώ να πω ότι έχω τρέλα αρκετή. Όπως είπα και πριν, μου αρέσει να κάνω αυθόρμητα ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Και θέλω να το κάνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω μου. Οπότε, ναι, έχω την τρέλα και μου αρέσει πάρα πολύ η τρέλα και είναι ένα στοιχείο το οποίο ψάχνω στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Τους τελευταίους μήνες έχεις χάσει το κέφι σου για τη μόδα και το σημείο αναφοράς σου γενικότερα. Όντως, το τελευταίο διάστημα δεν σας δείχνω τόσο πολύ fashion. Το οποίο fashion είναι η μεγάλη μου αγάπη, είναι ο έρωτάς μου, είναι όλη μου η ζωή η μόδα. Όπως σας είπα όμως και σε ένα πρώτο assumption, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το μόνο που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες είναι ότι έχω λίγο έλλειψη έμπνευσης, θα μπορούσα να πω. Έλλειψη όρεξης. Αλλά πιστεύω ότι θα το βρω. Δεν ξέρω τι παίζει ρόλο. Ίσως έχει να κάνει με την ψυχολογία μου, που έχει κάποια σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα. Αλλά σίγουρα θα ξαναβρω την όρεξή μου, θα ξαναβρω το κέφι μου. Φυσικά και λατρεύω τη μόδα. Απλά λίγο τελευταία σας έχω αρχίσει και σας δείχνω και άλλα πράγματα. Ίσως εκεί αναφέρεται η κοπέλα λέγοντας ότι έχω χάσει και το σημείο αναφοράς μου γενικότερα. Απλά προσπαθώ λίγο να διευρύνω το αντικείμενό μου
και να σας δείχνω γενικότερα πράγματα τα οποία κάνω στη ζωή μου. Και όντως, το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι πάρα πολύ με τη διατροφή και με τη γυμναστική, οπότε αυθόρμητα μου βγαίνει να σας το δείχνω λίγο περισσότερο. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πρέπει να κάτσω να οργανώσω το βίντεο με την ντουλάπα μου, στέλνετε συνέχεια μηνύματα γι' αυτό. Ξέρω πόσο το αγαπήσατε και εγώ το αγάπησα και σίγουρα θα έρθουν πολλά βίντεο με ντουλάπες, οπότε να μείνετε συντονισμένοι. Αυτά λοιπόν ήταν τα assumptions about me. Πέσατε σε πάρα πολλά μέσα, ίσως σε κάποια σας εξέπληξα. Αυτά λοιπόν με το σημερινό βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον και να ήρθα λίγο πιο κοντά σας. Εγώ θα σας δω λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα like, να πατήσετε το καμπανάκι γιατί σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω καινούριο βίντεο. Επίσης να με βρείτε σε Instagram και Facebook, γιατί προσπαθώ εκεί να σας δείχνω πάρα πολύ ωραία πράγματα και σας δείχνω και κομμάτια από την καθημερινότητά μου. Αυτά λοιπόν, να κάνετε. Τι ξεχνάω κάτι, δεν ξέρω. Εγγραφή, like και τα λοιπά, όλα. Και εγώ θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.